τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ήδη ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Αλφα από Καβάλα. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι και εσείς βγάζετε κατά καιρούς το ίδιο συμπέρασμα, και όχι μόνο την περίοδο των μνημονίων, και πριν από το 2010. Μόνο που τότε, την περίοδο της ευμάρειας όπως συνήθως λέμε, δεν υπήρχαν τα έντονα καθημερινά προβλήματα και δεν ήθελε κανείς να εμβαθύνει, να εντρυφήσει τόσο πολύ σε ένα θέμα που απασχολεί, ταλανίζει την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Η αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί και αποτελεί τη σταθερά από το 1832 και όχι στη διάρκεια των μνημονίων. Σπανίως ο πολιτικός κόσμος βρέθηκε σε αντιστοιχία με την κοινωνία και το συμφέρον αυτής της κοινωνίας, και έχω εξηγήσει επανειλημμένα γιατί. Το ζήτημα, αν θέλουμε να επανέλθουμε, να έρθουμε μάλλον στην μεταπουντική περίοδο, αναδεικνύει δύο περιοχές που βεβαίως μας ταλανίζουν και σήμερα, που είναι η περιοχή του ελληνικού κράτους, το σύνολό τους κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, που αποτέλεσε μια προκλητική εκδοχή της ιδιοποίησης, άρα της λαιλασίας της κοινωνίας, που οδήγησε ακριβώς στην κρίση που διανύουμε, έχει να κάνει με την αιμονή της πολιτικής τάξης της χώρας να μην θέλει να διορθώσει τους πυλώνες, λίγο, να αλλάξει λίγο πορεία και να αποκαταστήσει μια αίσθηση κοινωνικής συνοχής και ανταποκρισιμότητας προς το συμφέρον της χώρας, άρα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές του κυρίως. Το κράτος, για να λειτουργεί δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη και την νομοθεσία που ποδηγετεί την κοινωνία αντί να την απελευθερώνει. Επομένως είμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν προϊονίζεται καλές εξελίξεις. Διότι όταν το πολιτικό σύστημα παράγει πολιτικές που αποτελούν, όπως και καλοί πολιτικούς που αποτελούν ξένο σώμα προς την κοινωνία και τη χώρα, οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε καταστροφές. Το θέμα είναι ότι η πολιτική τάξη της χώρας, και έχει ενδιαφέρον ότι στην ηγεσία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδει τα κλειδιά της χώρας όταν δεν αποφεύγει καν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, με τόση άνεση ώστε να έχει κανείς την αίσθηση ότι σπέβδει, είναι επισπεύδουσα στο να εκχωρήσει ό,τι απαιτεί ο εθνικισμός των άλλων χωρίς να πέσει του φεκιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1990, 89 προς 90, περιέγραψα αυτή την εξέλιξη στο Σκοπιανό και βεβαίως το επεσήμανα, διότι δεν με εξέπληξε αν ο Τσίπρας και η ΣΥΡΙΖΑ παρέα του, όχι μόνο, αλλά αυτή επικεφαλής, είναι εκείνη η οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα που οδήγησε στο Σκοπιανό. Ξέρετε, πριν ανέβει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015, είχα μία συζήτηση με κάποιον ο οποίος γνωρίζει τα διεθνή πράγματα πολύ καλύτερα από τους εσωτερικούς παράγοντες που θα έπρεπε να τα έχουν μελετήσει. Ναι. Είπε το εξής. Λέει, η Δύση θέλει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Λέω γιατί. Διότι έχει μελετήσει το πρόγραμμά του, τις αρχές του, τις αξίες του, τις πολιτικές που υπόσχεται να ακολουθήσει και έχει πιστεί ότι είναι πολύ πιο προχωρημένες προς τα συμφέροντα της Δύσεως και εννοείται των δυνάμεων που διαμορφώνουν το χάρτη της περιοχής και των άλλων γειτόνων, από όσο είναι αυτά στα οποία στοχεύουν οι δυνάμεις αυτές. Μάλιστα. Είναι, δηλαδή, είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή πολιτικού συστήματος? Δηλαδή μια άλλη κυβέρνηση δεν θα συμφωνούσε? Όπως σας είπα, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει αυτή τη συνέπεια από το 1832 και όχι τώρα. Οι καταστροφές του ελληνικού κόσμου
οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Όμως, όταν έρχεται κάποιος και δηλώνει σε όλα τα επίπεδα, στο Κυπριακό, στο Σκοπιανό, στην κρίση, στα ζητήματα της κρίσης και της διαχείρισης των αγορών, στο μεταναστευτικό, ότι θα κάνει το ΑΒΓ, τα οποία είναι μέσα στη λογική της εξυπηρέτησης του εθνικισμού των άλλων, σημαίνει ότι κάποιοι πανηγυρίζουν έξω από τη χώρα. Αυτό δηλώνει ότι κάποιοι δεν θα πανηγυρίσουν μέσα στη χώρα. Αν πάρουμε το Σκοπιανό, προσέξτε, ναι, η σημασία ότι επειδή η ελληνική κοινωνία παγιδεύτηκε στο ονοματολογικό ή να έχει ή να μην έχει ή να επιθετικό προσδιορισμό το Μακεδονία ή να μην υπάρχει το όνομα Μακεδονία, οι εποφελήθηκαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ κυβερνώντες για να αφήσουν απ' έξω από τη ρύθμιση, να εκχωρήσουν δηλαδή αυτό που αποτελεί την επιτομή του αλυτρωτισμού, το έθνος και την ιδιότητα του πολίτη. Ξέρετε, συνηθίζεται, όχι συνηθίζεται, είναι ο αξιωματικός κανόνας, η πολιτιότητα, δηλαδή η ιδιότητα του πολίτη, η υπηκοότητα κυριολεκτικά, να αναφέρεται στο όνομα του κράτους. Δηλαδή είναι ο Έλληνας του ελληνικού κράτους, ο Γάλλος του γαλλικού κράτους. Δεν έχει ειδικότερη αναφορά. Εκεί που υπάρχει η ειδικότερη αναφορά στην ιδιότητα του πολίτη είναι στα ομοσπονδιακά συστήματα, όπου υπάρχει ο πολίτης, μάλιστα, του τάδε κρατηδίου της Γερμανίας, ο πολίτης του τάδε κρατηδίου της Γερμανίας και υπάρχει και ο γενικός γερμανός πολίτης. Εδώ λοιπόν το ειδικότερο που είναι η σλαβομακεδονική κοινότητα των Σκοπίων έχει πάρει έχει δώσει την ονοματοδοσία στην ιδιότητα του πολίτη. Δεν είναι πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας, είναι πολίτης Μακεδόνας και έχει εκχωρήσει επίσης το σύνολο του εθνικού αυτοπροσδιορισμού των Σλαβομακεδόνων, τη Μακεδονία. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτός που είναι το ιδιαίτερο που είναι χορηγός αλυτρωτισμού το έδωσαν, το εκχώρησαν με αποτέλεσμα να το βρούμε μπροστά μας. Ακούω από ορισμένες πλευρές ότι αυτά προϊόντος του χρόνου μπορούν να οδηγήσουν και σε έναν διαμελισμό της Βόρειας Ελλάδας, δημιουργία ενός κράτους με σημείο αναφορά στην ιστορία των Μακεδόνων και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Ναι, ένα δεύτερο σημείο. Εάν γεννήθηκε το μακεδονικό ζήτημα, γεννήθηκε το Μεσοπόλεμο κυρίως από την κομμουνιστική διεθνή που ήθελε να δημιουργήσει έθνος, άρα και που πίστευε ότι διακήρυσε ότι υπάρχει έθνος Μακεδόνων που έπρεπε να ελευθερωθεί και να αποκτήσει κρατική υπόσταση. Δεν ήταν η γεωγραφία, ήταν το εθνικό ζήτημα που ήγηραν και δεν αναφέρονταν στην ιστορία, ξέρετε. Αναφέρονταν στις πραγματικότητες της εποχής. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα έθνος και να του δώσουν κρατική υπόσταση. Αναφέρονται τώρα, τους ακούω, τους κυβερνώντες, να αναφέρονται στην αρχαία ιστορία. Τους την εκχώρησαν κι αυτοί, διότι οι ίδιοι Σκοπιανοί δεν λέγανε ότι είναι απόγονοι, δηλαδή αρχαίοι Έλληνες, λέγανε ότι η αρχαία ιστορία της Μακεδονίας, ο Μεγαλέξανδρος και οι άλλοι, είναι δική τους γιατί αυτοί είναι Μακεδόνες. Άρα είναι κληρονόμοι. Τους το εκχώρησαν και θα βάλουν, λέει, στα αγάλματα ότι είναι ο Μεγαλέξανδρος της ελληνιστικής εποχής. Μα αυτό λέγανε και οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει εγκερθεί από καμία πολιτική δύναμη και σκοπίμως το αποκρύπτουν. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Η επόμενη ιστορία της Μακεδονίας, η ελληνική ιστορία της Μακεδονίας, μάλλον η ιστορία των Ελλήνων της Μακεδονίας, δεν σταματάει με τον Μέγα Αλέξανδρο. Συνεχίζει επί Ρωμαίων, συνεχίζει και γιγαντώνεται στην εποχή των Μακεδόνων,
Οι μεγάλες αντιστάσεις του ελληνισμού έγιναν στην περιφέρεια της Μακεδονίας εναντίον των Βουλγάρων, εναντίον των Σέρβων, εναντίον των Οθωμανών, εναντίον όλων των βαρβάρων που εισέρχονταν στα Βυζαντινά εδάφη, και θα φτάσουν βεβαίως στο σημείο να διεκδικήσουν και την ιστορία αυτή. Μάλλον όχι να φτάσουν, τη διεκδικούν αυτή, τη θεωρούν και κεκτημένο τους. Υπάρχει η αίσθηση, κύριε καθηγητά, ότι την ξαναγράφουν την ιστορία. Την ξαναγράφουν, όχι, την έχουν ξαναγράψει, δεν χρειάζεται. Αυτό έγινε για πολλούς. Απλώς αυτό θεωρήθηκε αυτονόητο, ότι πρέπει να τους εκχωρηθεί χωρίς συζήτηση. Και έμειναν μόνο στην αρχαία, που και αυτοί την εκχώρησαν, όπως σας είπα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι, παραδείγματος χάρη, επειδή λέγονται Μακεδόνες, οι πιο ένδοξοι βασιλείς του Βυζαντίου, είναι δικοί τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, που ήταν ένας αγράμματος χωρικός και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους βασιλείς, όπως και οι επόμενοι βασιλείς, ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο Λέων, ο Πορφυριογέρητος κλπ. Αυτοί γεννήθηκαν, μάλλον ο γενάρχης της οικογένειας, ο Βασίλειος ο πρώτος, ήταν ένα παιδί μιας οικογένειας ενός χωριού έξω από την Αδριανούπολη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή η γεωγραφία της Μακεδονίας τότε περιελάμβανε και τη Θράκη, άρα είναι κληρονόμοι μιας ολόκληρης γεωγραφίας και ιστορίας, την οποία θα επαναφέρουν βεβαίως στο σχήμα που είχε προδιαγράψει η Κομμουνιστική Διεθνή. Σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ό,τι περιγράφεται δεν δείχνει κάποιους πολιτικούς που απλά έκαναν ένα λάθος. Εδώ μιλάμε για ιστορική σημασίας γεγονότα, τα οποία αλλάζουν ή θα αλλάξουν στην πορεία, όταν οι δύο χώρες θα προσπαθήσουν να ξαναγράψουν τα βιβλία στα ελληνικά και στα σχολεία των Ανασκοπίων. Θα έρθουμε σε αυτό, αλλά κρατήστε κάτι. Αυτό που λένε, ότι δηλαδή η Βυζαντινή, η μετά την αρχαία εποχή ιστορία της ελληνική ιστορία της Μακεδονίας, ιστορία των Ελλήνων της Μακεδονίας, έχει την κορονίδα της στο ζήτημα του Κύριλου και του Μεθόδιου. Εδώ υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ των Βουλγάρων και των Σκοπιανών, ο οποίος όμως θα κατακυρωθεί υπέρ των Σκοπιανών. Γιατί? Διότι η Κύριλλος και Μεθόδιος είναι δύο αδελφοί που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιούν, επικαλούνται το καταγωγικό, το αιματολογικό, ότι δήθεν ήταν Σλάβοι. Δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία που να το λέει. Αντιθέτως, όπου βρέθηκαν, ιδίως ο Κωνσταντίνος, ο Κύριλλος, ο μετέπειτα Κύριλλος, όπου βρέθηκε, διακηρύσει την ελληνικότητά του. Είτε ως πρέσβης στους Άραβες, είτε στους Χαζάρους στη Νότια Ρωσία, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε η αποστολή του για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων έχει ως πρόσημο την ελληνικότητα, και στο επίπεδο της γλώσσας και στο επίπεδο των αξιών και στο επίπεδο των επιχειρημάτων. Το λένε οι άνθρωποι. Οι διπλωμάτες και ο Υπουργός Εξωτερικών Ιστορία γνωρίζουν, κύριε Κοντογιώργη? Ακούστε, μου είναι αδιάφορα αν γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν τα έβαλαν ποτέ στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης αυτό το εξάμεινο. Εγκληματούν, διότι η ιστορία δημιουργεί τα γεγονότα, και οι ιστορικοί λαοί, οι εκείνοι που θέλουν να διεκδικήσουν ιστορικότητα, έχουν πολύ βαθιά την ιστορία στην κοινωνική του συνοχή. Προσέξτε λίγο, εδώ μπαίνουμε σε ένα βαθύ σε συνέπειες αυλάκι, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Ξέρετε τι διατείνονται? Ότι το άκουσα από ομιλούντα στη Βουλή τις μέρες αυτές. Προσπαθούσα επί χρόνια να δείξω ότι η ΣΥΡΙΖΕΑ αριστερά, η σημητική εξυγχρονιστική πασοκική νομενκλατούρα, διατείνεται ότι καταπολεμάει τον ελληνικό εθνικισμό, με υιοθετώντας τον εθνικισμό των άλλων, των γειτόνων. Είπε λοιπόν κάποιος, με πολύ πολύ ακρίβεια διατυπωμένο,
αυτό το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία της εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή της προσέγγισης των ελληνικών θεμάτων. Δεν είναι, λέει, το λέω επιλέξει, δεν είναι ο εθνικισμός των γειτόνων, αλλά ο εθνικισμός της ελληνικής κοινωνίας το πρόβλημα. Μάλιστα. Το αντιλαμβάνεστε? Αυτό παραλίγο να μας οδηγήσει στο Κυπριακό σε μια λύση που χάρη ευτυχώς στον Ερντογκάν δεν κατέληξε, είναι, μας έχει οδηγήσει σε μια λύση στο Αιγαίο όπου όποιο νησί διεκδικούν οι Τούρκοι το εκχωρούν σε καθεστώς ημίων, και βεβαίως στο αποτέλεσμα που βλέπουμε να έχει υπογραφεί ήδη στην υπόθεση των Σκοπίων. Εγώ βλέπω και κάτι άλλο πολύ ανησυχητικό, εξίσου ανησυχητικό, κύριε Κοντογιώργη. Ένα διχασμό στην ελληνική κοινωνία με ακραίες αναφορές που δεν τις είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και την περίοδο της κρίσης. Σε κάποιες τοποθετήσεις υπήρχε ένα μέτρο. Τώρα και το μέτρο έχει χαθεί και οι καταστάσεις θα είναι πιο δύσκολες εάν με κάποιο τρόπο δεν αντιμετωπιστούν όλα αυτά και δεν φανούν αυτοί που δημοσίως εκφράζονται πιο ψύχρεμοι. Δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ακούστε, δεν πρόκειται για διχασμό της ελληνικής κοινωνίας, αλλά για διχασμό μεταξύ κοινωνίας και άρχουσας πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αντιμετωπίσιμο στην Ελλάδα μέσα στο παρόν πολιτικό σύστημα. Εάν προσέξετε την ΣΥΡΙΖΑ αριστερά με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, πώς αντιλαμβάνεται τη θέση του στην εξουσία της χώρας, πώς χαρακτηρίζει την κοινωνία που υποτίθεται ότι για αυτήν υπάρχει εκεί, θυμάστε... Και από αυτήν. Και από αυτήν, γιατί αν δεν ήταν αυτό το 36% σήμερα θα ήταν διαφορετικοί συσχετισμοί και η ρόλη. Όχι, προσέξτε λίγο. Το αποκάλεσε ετερόκλητο όχλο. Ναι. Την έννοια του όχλου την εισήγαγαν στη νεότερη πολιτική ορολογία οι φασιστικές δυνάμεις του Μεσοπολέμου ή οι δυνάμεις της απολυταρχίας το 19ο αιώνα. Ετερόκλητος όχλος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι κομματικά ως μάζα συντεταγμένος πίσω από μια κομματική νομενκλατούρα. Παίξατε τι ακούσαμε στην πρέσπα σε δηλώσεις χθες. Αρκετά αποσπάσματα. Αρκετά. Από σε ποιο το 1 εκατομμύριο ιώσους κατέληξαν, ναι, να είναι 4.000 δηλώσεις σκοτζιά. Οι οποίοι, προσέξτε, οι βομφοί, ήθελαν να εμποδίσουν την υπογραφή της συμφωνίας. Mm-hmm. Καλά, ας αγνοήσουμε λοιπόν, αφού τόσο πολύ συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις η ελληνική κοινωνία και όχι επειδή υπάρχει καθεστώς τρόμου που δεν τολμάει κανείς να πάει γιατί θα κινδυνεύει να πάθει ασφυξία από τα όπλα της αστυνομίας. Ναι. Εγώ λέω το εξής απλό. Γιατί, αφού τόσο πολύ τους κόφτει η γνώμη της κοινωνίας και την επικαλούνται όταν είναι ευνοϊκοί προς αυτούς, δεν προσέχουν τις δημοσκοπήσεις τι λένε? Γιατί οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν με ακρίβεια, χωρίς να κατέβει κανείς στους δρόμους. Γιατί δεν γίνεται δημοψήφισμα, κύριε Κοντογιώργη? Θα μπορούσε να γίνει και δημοψήφισμα για αυτή την υπόθεση. Μα δεν το... Ξέρετε τι είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πρόσφατα? Ότι δεν θα υποβάλει, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πάει σε δημοψήφισμα, λέει δεν θα υποβάλει τη συμφωνία στην κρίση του ελληνικού λαού, διότι με την απόφαση του ελληνικός λαός θα εκθέσει τη χώρα. Αν αυτό δεν αποτελεί επιτομή ολοκληρωτικής πολιτικής αντίληψης των πραγμάτων, όπου η αυθεντία του ενός υπερέχει και ακυρώνει τη γνώμη και τη βούληση της κοινωνίας, τότε τι είναι? Και για ποια αυθεντία μιλάμε, όταν μετά από λίγους μήνες διαπιστώνουν ότι κάνουν λάθος, μέσα στο πλαίσιο μιας αυτοκριτικής, κάνουν μια ιδιαίτερη αναφορά για τις αυταπάτες που είχαν σε μια συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες οδήγησαν σε πιο αρνητικά αποτελέσματα και στον τομέα της οικονομίας, τώρα και στα εθνικά ζητήματα. Εκχώρησαν τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό, του ξέφυγε του Πρωθυπουργού, είναι ο ίδιος που είπε, ερχόμενος στην Ελλάδα από μια επίσκεψη στο εξωτερικό, όταν ρωτήθηκε, ότι πρέπει οι Σκοπιανοί να αντιληφθούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι μόνο δικός τους. Υπάρχει μια διαφορά, ξέρετε, μεταξύ της
άποψης που μπορεί να εκφράσει κάποιος από τον Γκέτε μέχρι οποιονδήποτε, ότι όλοι είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε απόγονοι της πολιτισμικής, πνευματικής ή οποιασδήποτε κληρονομιάς των Ελλήνων, και άλλο πράγμα να θέλει κανείς να ιδιοποιηθεί και να μπει στη θέση του Έλληνα και της ελληνικής ιστορίας, αφαιρώντας την από την ελληνική ορθοταξία. Η βαλκανική λαοί, αν προσέξετε, επειδή υπήρξαν ως λαοί μέσα στο περιβάλλον του ελληνικού κόσμου, εκεί ανεδίφθησαν, έχουν όλοι συμβολισμούς, εκτός από τον τρόπο του σκέπτεστε και του ζήν, συμβολισμούς, με κακή εκφορά βεβαίως, έτσι να το διευκρινίσουμε, αλλά έχουν συμβολισμούς ελληνικούς, βυζαντινούς ή αργότερα. Είναι από τη Ρωσία, από την Αλβανία με το Δικέφαλο και τον Καστριώτη, από τους Σκοπιανούς τώρα, από τους Σέρβους, από τους Βουλγάρους και από τους Τούρκους βεβαίως. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι όταν διεκδικείς όχι μερίδιο της ιστορίας, αλλά μερίδιο της ίδιας της ζωής ενός λαού, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού που επικαλείται, βεβαίως τραγικό, επικαλείται στη διεθνή πολιτική το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, εκεί που διαμορφώνεται με σχέσεις δύναμης, με όρους δύναμης. Να δούμε που καταλήγουν όλα αυτά. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω. Προσέξτε λίγο μία λέξη. Ναι. Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού σημαίνει ότι αν εσείς, αυτό συμβαίνει με τους Σκοπιανούς, θέλετε να αυτοπροσδιοριστείτε ως Γιώργος Κοντογιώργης και να δηλώνετε ότι δεν είναι απλή συνωνυμία, αλλά είστε εγώ, τότε εγώ δεν δικαιούμαι να αντιθώ και να αντιτείνω ότι δεν είμαστε το ίδιο, δεν είστε εσείς εγώ. Καταλάβατε πού μας πηγαίνει. Στην ουσία λέτε ότι αυτό συμβαίνει. Ξαναπάω στο προηγούμενο ερώτημα. Πάμε στον επίλογο. Είναι ένας εμετικός πολιτικός λόγος που βάζει στην κορυφή, όπως ο εξεταστής του Γκρέκο, την αντίληψη ότι η ορθότητα, η απόλυτη ορθότητα και η αυθεντία είναι δική τους άποψη, και όποιος διαφωνεί είναι εθνικιστής, φασίστας, χρυσαυγίτης, συντηρητικός, ακροδεξιός και όλα τα άλλα. Αυτή είναι η τραγικότητα της αντίληψης που έχουν. Μάλιστα. Για τα πράγματα, για τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Αυτή είναι η πεμπτουσία της προόδου με αυτό που κάνουν, και η κοινωνία είναι συντηρητική και τους τραβάει πίσω. Δεν ντρέπονται να το λένε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ντρέπονται. Και θέλουν, δεν εξευτελίζουν μόνο τη χώρα, εξευτελίζουν την ίδια την έννοια της αριστεράς εδώ. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Και μάλιστα σύντομα. Καλή συνέχεια. Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Χρειαζόμαστε όλες τις φωνές, και τον σχολιασμό της επικαιρότητας και την ανάλυση των γεγονότων.